Θέμα που απαιτούσε δομημένη σκέψη και τοποθέτηση ήταν το θέμα που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις από τα γενικά λύκεια που από σήμερα μπήκαν σε ρυθμό εξεταστικής. Τα ιδανικά της δημοκρατίας, με όχημα ένα κείμενο του Ιταλού φιλοσόφου πολιτικού και αρθρογράφου Νομπέρτο Μπόμπι, αποτέλεσαν το ζητούμενο, με τους υποψήφιους να βγαίνουν από τα εξεταστικά κέντρα με ικανοποίηση. Το θέμα ήταν λίγο δύσκολο περίπου. Δηλαδή ήταν η δημοκρατία. Αλλά τα είχαμε κάνει κιόλας μερικές επαναλήψεις, αλλά και πάλι ήταν λίγο απρόσμενο. Απαιτητικό? Ήταν λίγο απαιτητικό, ναι. Μπορώ να πω ότι ήταν λίγο απαιτητικό. Οι ασκήσεις ήταν λίγο δύσκολες, η αλήθεια είναι. Η έκθεση όχι τόσο. Ήταν πιο εύκολη. Εντάξει, θεωρώ ότι το σύνολο δυσκολεύτηκε. Δεν είναι. Τώρα θα δείξει. Ένας καλά προετοιμασμένος? Ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσε να γράψει. Άμα είχε πολλή ώρα διάβασμα στην έκθεση, θα μπορούσε να γράψει. Εντάξει, εύκολο ήταν, θα έλεγα. Και οι ασκήσεις και όλα ήταν πολύ βατά. Από αυτά που τα περιμένατε ότι ίσως μπουν? Ναι, εγώ θα έλεγα ότι οι περισσότεροι το περιμένανε. Εντάξει. Θα έλεγα ότι είχαμε ένα θέμα σήμερα με άρωμα εκλογών, με πολιτικό χρώμα, μετά τις ευρωεκλογές και πριν τις βουλευτικές εκλογές. Χαίρομαι πάρα πολύ που στα φροντιστήρια που καμισά ήταν μία από τις σημαντικές ενότητες που χαρακτηρίσαμε υψηλής προτεραιότητας. Και από εκεί και πέρα για την ποιότητα του διαγωνίσματος, γιατί όντως επρόκειτο για ένα διαγώνισμα με υψηλά χαρακτηριστικά ποιότητας, θα ήθελα να πω ότι διαβάσαμε ένα κείμενο ενός φιλοσόφου και πολιτικού αναλυτή της Ιταλίας με πολύ καθαρές αντιφασιστικές θέσεις, όπου αναλύει με πολύ πυκνό τρόπο τις βασικές αρχές και τα ιδανικά της δημοκρατίας. Ένα κείμενο που φυσικά έθελε προσοχή για την περίληψή του, γιατί ήταν αρκετά, θα έλεγα, πολύ πυκνό στα νοήματά του. Το θέμα ήταν στη διδακτέα ύλη και οι μαθητές, όσοι τουλάχιστον είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα, κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Αυτό λοιπόν που ζητήθηκε ήταν πρώτα απ' όλα ποια είναι η θέση ενός ανθρώπου που θέλει να χαρακτηρίζεται ενεργός πολίτης, τι πρέπει να κάνει, και στο δεύτερο μέρος πώς ενεργεί ή πρέπει να ενεργεί ένα σχολείο για να διαμορφώνει πολιτικές συνειδήσεις. Λέξεις κλειδιά στο θέμα ήταν εκείνες που έλεγαν ότι θα έπρεπε να είναι πολύ συγκεκριμένοι στις αναφορές τους, όχι γενικόλογοι, όχι θεωρητικοί, αλλά με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις, και αυτές απαιτούσαν προσοχή, ενώ για να μπορέσει κάποιος μαθητής να ξεχωρίσει βαθμολογικά, απαιτούνταν καλή προετοιμασία. Όσον αφορά το κομμάτι των ασκήσεων, πρώτα απ' όλα ήταν πλούσιο, οι ασκήσεις ήταν πολλές, με πονηρές διατυπώσεις σε κάποια σημεία, που σημαίνει ότι προφανώς έκρυβαν μικρές παγίδες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο Σάββατο με τους μαθητές στο Νεπάλ να εξετάζονται στα μαθηματικά. Ενώ τη Δευτέρα οι υποψήφοι από τα ΓΕΛ θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά και τα μαθηματικά ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών.